Όλη η επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει τρόπους πρόληψης για να προστατέψουμε τους ηλικιωμένους από νοητική έκπτωση. Ένα σημαντικό όπλο στη μάχη για την πρώιμη διάγνωση της άνοιας έχει πλέον στη φαρέτρα της η Κρήτη, μέσα από τη συνεργασία της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Ηρακλείου Αλληλεγγύη με το Πανεπιστήμιο του Κόρκ της Ιρλανδίας. Είναι ένα τεστ το οποίο γίνεται βέβαια και hard copy μπορεί να γίνει, αλλά γίνεται και online και πολύ γρήγορα μέσα σε 7 με 10 λεπτά έχουμε μια πρώτη γνώμη, μπορούμε να έχουμε μια πρώτη γνώμη για το ο άνθρωπος που είναι μπροστά μας έχει τελικά πρόβλημα με τη μνήμη, έχει άνοια, έχει μια ήπια διαταραχή. Και ποια είναι αλήθεια τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που πάσχει από ήπια διαταραχή της μνήμης? Αυτός που έχει την ήπια διαταραχή είναι ο άνθρωπος που έρχεται στα ιατρεία και υποκειμενικά αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μνήμη του. Ξεχνάει δηλαδή κάποια πράγματα συστηματικά, κάποια έτσι ραντεβού. Η νοητική έκπτωση μπορεί να συμβαίνει και λόγω ηλικίας, αλλά μπορεί να συμβαίνει και για άλλες αιτίες και συχνά οδηγεί σε άνοια ή σε Αλτσάιμερ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε κι εμείς με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί μπορεί το άγχος ή η κατάθλιψη σε αυτή την ηλικία, γιατί μιλάμε μετά τα 65-70, μπορεί να μιμηθούν άνετα μια τέτοια διαταραχή και να μην είναι άνοια. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα βοηθήσει όχι μόνο στην πρόληψη και τη θεραπεία, αλλά και τη δημιουργία ενός πραγματικού ιστορικού της νόσου που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό το εργαλείο θα μας είναι και χρήσιμο, επειδή παρακολουθεί την νοητική κατάσταση του ανθρώπου, δηλαδή τις νοητικές του ικανότητες, σε τι σημείο βρίσκονται, θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σε περιπτώσεις που κάνουμε θεραπεία, για να δούμε πώς είναι ο ασθενής μας πριν τη θεραπεία και πώς είναι μετά. Επομένως, κάθε διαφορά που θα προκύπτει θα είναι χρήσιμη για τον επαγγελματία υγείας. Και δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει γυριατρική επίσημη, δεν έχουμε εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό οι γιατροί. Το μαθαίνουμε από την καθημέρα, βέβαια. Είμαστε γυριατροί από εμπειρία οι πιο πολλοί. Αλλά είναι καλό και κάποια πράγματα να σταντάρονται και να καταγράφονται, ώστε να μπορούμε να συγκρινόμαστε με άλλα κράτη. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Θα πρέπει εμείς να αρχίσουμε να το κάνουμε στα ιατρία μας εδώ και στις τομείς όσοι συμμετέχουν και σε κάποια ιατρία που έχουν εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να το κάνουν. Και μετά στο επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε και την παρέμβαση, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο. Στο εργαλείο αυτό που οι δομές υγείας του νησιού μπορούν απευθυνόμενες στην αλληλεγγύη να εντάξουν στην καθημερινότητά τους, έγιναν βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις που αντικατοπτρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Το Ηράκλειο είναι σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, που σημαίνει ότι έχει αναλάβει και υποχρέωση να συμμετέχει ή να οργανώνει δράσεις και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν οι ηλικιωμένοι στην Κρήτη. Η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Ηρακλείου Αλληλεγγύη τρέχει ήδη προγράμματα στην κατεύθυνση της ενεργού και υγιούς χείρανσης του πληθυσμού, με τα αποτελέσματα να είναι θεαματικά. Οι άνθρωποι αυτοί, βελτιώνοντας τις πτυχές, τις κοινωνικές, τις ψυχολογικές και όλα αυτά, βελτιώνουν την νοητική τους κατάσταση όσον αφορά και τη μνήμη τους και την προσοχή τους και την κριτική τους ικανότητα.